Ευχαριστήσω ναι, με όλη τη δύναμη της ελληνικής μου καρδιάς Τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων Που ψήφισαν σήμερα Το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα Τη Χρυσή Αυγή Γυρίζοντας τις πλάτες Στη λάσπη των καναλιών και των κίτρινων φυλάδων Που όλο αυτόν τον καιρό Όλους αυτούς τους μήνες Βρεθήκανε απέναντί μας Μας λασπολόγησαν και μας συκοφάντησαν με το χειρότερο τρόπο. Παρουσίαζαν στα κανάλια τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε το μισό ποσοστό από το δικό μας. Περιφρόνησαν τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός τους περιφρόνησε. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων οι οποίοι ψηφίσαν το εθνικιστικό κίνημα Χρυσή Αυγή και θέλω επίσης να καταγγείλω έναν από τους κατεξοχήν συκοφάντες μας, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά, ο οποίος μιλούσε για πατριωτισμό όταν έχει υπηρετήσει χαριστικά τρεις μήνες θητεία στο ναυτικό και ο οποίος έλεγε ψέματα μέχρι την παραμονή των εκλογών ότι δεν θα κάνει συγκυβέρνηση και αμέσως βγήκε να κάνει δήλωση ότι δεν θέλει εκλογές και πάνε και σχεδιάζουν τη συγκυβέρνηση. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι η Χούντα του Μνημονίου συνεχίζεται και η εθνική αντίσταση της χρυσή αυγή ενάντια στη Χούντα του Μνημονίου θα συνεχιστεί και μέσα και έξω από τη Βουλή. Θα συνεχιστεί ο αγώνας για μια Ελλάδα ελεύθερη από τους παγκόσμιους τοκογλήφους, για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και υπερήφανη, για μια Ελλάδα χωρίς την δουλεία του Μνημονίου και την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας για μια Ελλάδα που δεν θα έχει καταντήσει κοινωνική ζούγκλα από τα εκατομμύρια τους λαθρομετανάστες που μας έφεραν στην πατρίδα μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Ένα σχεδόν χρόνο κράτησε αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Έχω να σας πω μία φράση και επειδή ίσως κάποιοι δεν την καταλάβουν θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Βένει, δίτη, δίκη του τέστην, Με λασπολογήσατε, με συκοφαντήσατε, με φημώσατε, σας νίκησα. Η νίκη της χρυσή αυγή είναι προπαντός νίκη. Ενάντια στο τυραννικό καθεστώς των ΜΜΕ, ενάντια στη Χούντα των Καναλιών και των Φυλάδων. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τελειώνω λέγοντας ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη σε όλα τα λεβεντόπεδα με τις μαύρες μπλούζες και τα αρχαιοελληνικά γράμματα Χρυσή Αυγή που όταν τα κανάλια της Βρωμιάς, τα πορνοκάναλα που δημοσιεύουν μετά τις δύο το βράδυ και παρουσιάζουν τσόντε και εσχρές διαφημίσεις παράνομες αυτοί είχαν πάρει τους δρόμους και τα χωριά κρατώντας ελληνικές σημαίες για τη Χρυσή Αυγή, για την Ελλάδα η νέα Χρυσή Αυγή του Ελληνισμού Ξημερώνεται. όσοι προδίδουν αυτή την πατρίδα ήλθε η ώρα να φοβηθούν ερχόμαστε αυτά είχα να σας πω και τίποτε άλλο ντροπή στου οικοφάντες μας ντροπή στου λασπολόγους μας είμαστε Έλληνες πατριώτες είμαστε εθνικιστές και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να το αμφισβητήσει ο αγώνας συνεχίζεται πιο δυνατός και μέσα αλλά και έξω από τη Βουλή αυτά είχα να πω γεια σας